Ανάμεσα έχουμε τον Γιώργο τον Φίλη, τον Κωνσταντίνο τον Γρίφα. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Κωνσταντίνε μου. Ναι, Άντρεα μου. Έχουμε τον Γιώργο τον Φίλη μαζί μας. Μεγάλη μου χαρά να τον και... ακούω έστω και εξ αποστάσεως. Θα τα πούμε σε λίγο και από κοντά. Λοιπόν, Γιώργο μου, ναι. Είχαμε κάποιο έκτακτο γεγονός για το ναι. οποίο πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε. Ένα συγκεκριμένο λόγο. Μπορούμε να πληροφορηθούμε τι συμβαίνει. Αυτό το οποίο άκουγα, βγήκε ένας άλλος συναδελφός σου, ο οποίος μας είπε ότι τα δύο UAVs τα οποία η φρεγάτα μας σήμερα απομάκρυνε εχθές σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργείου, δεν τα απομάκρυνε, αλλά τα κατέριψε. Έτσι, αυτό λένε και τα ρεπορτάζια. Αυτό υπόθηκε, κάτι το οποίο προφανώς πλέον πρέπει να γίνει κάποια διευκρίνηση, όπως καταλαβαίνεις, από το Υπουργείο, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι όταν το άκουσα αυτό, έτσι, μπήκα να δω τις επίσημες ανακοινώσεις. Λοιπόν, στην επίσημη ανακοίνωση προφανώς του Υπουργείου γράφει ότι σήμερα τις πρωινές ώρες στον κόλπο του Άντεν η φρεγάτα ίδρυσε στο πλαίσιο της επιχείρησης μπλα, έβαλε με πυροβόλο εναντίον δύο μη επανδρομένων αεροχημάτων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής, τα οποία απομακρύθηκαν. Η φρεγάτα συνεχίζει κανονικά την αποστολή της. Στην ανακοίνωση στο X, το πρώην Twitter της UNAFOR, έτσι, ασπίδες, δηλαδή του στρατηγείου επί της ουσίας, αναφέρεται ότι η φρεγάτα Ήδρα άνοιξε πυρ κατά δύο UAVs που αποτελούσαν άμεση απειλή για την ελευθερία της αμφιπλοείας. Η ενέργεια ήταν αποτελεσματική, αποφεύγοντας τυχόν ζημιές σε ναυτικούς και εμπορικό πλοίο. Άρα λοιπόν, το στρατηγείο λέει ότι είχε μια αποτελεσματική ενέργεια η φρεγάτα Ήδρα, χωρίς να αναφέρεται εάν τι ακριβώς συνέβη, ενώ το Υπουργείο γράφει ότι απομακρύνθηκαν. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι τελείως διαφορετικό, μάλλον είναι διφορούμενο το η ενέργεια είναι αποτελεσματική, έτσι ήταν αποτελεσματική, και φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, ούτε υιοθετώ, ούτε αφορίζω, απλά πρέπει να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη, διότι εάν όντως χτυπήθηκαν και πέσαν και καταρρίφθηκαν από τη φρεγάτα μας τα συγκεκριμένα UAVs, κάποιος πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο είπαμε ότι απομακρύνθηκαν. Εάν βέβαια απομακρύνθηκαν και δεν πέσανε, πρέπει να γίνει η διευκρίνηση για να είμαστε σίγουροι το τι ακριβώς έγινε. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει, εάν συνέβη το πρώτο, δηλαδή κατερρίφθησαν και εμείς είπαμε ότι απομακρύνθηκαν, δεν είναι η πρώτη φορά ιστορικός, έτσι. Ιστορικός εννοώ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζω ότι όταν έγινε η επακούμβηση, επί της ουσίας το μάθαμε, η επακούμβηση έτσι, της φρεγάτας Λίμνου στην Kemal Reis, αν δεν κάνω λάθος, την τουρκική φρεγάτα, εμείς το μάθαμε από τον Ερντογάν επί της ουσίας και το καταλάβαμε από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, το οποίο το έκανε το μεσημέρι εκείνης της μέρας, τουλάχιστον εγώ το είδα, όταν είδα το διάγγελμα του Πρωθυπουργού το μεσημέρι εκείνης της μέρας, σκέφτηκα ότι κάτι έχει συμβεί. Διότι επί της ουσίας λέγαμε ότι, δεν θα πω ότι ζητάγαμε συγγνώμη, αλλά λέγαμε ότι η Ελλάδα δεν φταίει, προκαλείται και δεν είμαστε εμείς που θα ξεκινήσουμε πρώτη πόλεμο. Λοιπόν, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, αντελήφθη ότι κάτι συνέβη. Και από εκεί και ύστερα βγήκε το συγκεκριμένο γεγονός. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός ότι του λένε ότι οι Ιταλοί βαρέσανε και καταρρίψανε, του λένε ότι οι Γερμανοί βαρέσανε και κάνανε λάθος. Προσέξτε, δημοκρατικό κράτος σου λέει στέλνει ενόπλες δυνάμεις και σου λέει έκανα λάθος. Οι Γερμανοί βαρέσανε αμερικάνικα πήγαν. Αυτό λέω, κάνα λάθος. Το είπαν. Αυτό που προσπαθώ να πω, δηλαδή, τους δίνω δίκιο. Σου λένε οι Γάλλοι βαρέσανε και ρίξαν, οι Αμερικάνοι βαρέσαν και ρίξαν, εμείς λέμε βαρέσαμε και απομακρύνθηκε. Εάν απομακρύνθηκε, πρέπει να υπάρξει διευκρίνηση. Εάν δεν απομακρύνθηκε και καταρρίφθηκε, είναι εύλογο το ερώτημα, για ποιο λόγο είπαμε ότι
ότι δεν έπεσε. Έτσι. Και πρέπει κάποιος να σκεφτεί. Εγώ λέω έτσι, μιλάω γιατί δεν συζητάμε. Ποιο είναι το ηθικό του ναυτικού όταν και των ανθρώπων οι οποίοι είναι εκεί και όπως πολύ σωστά έχει πει και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός διακινδυνεύουν τη ζωή τους, βρίσκονται σε επικίνδυνη ζώνη έτσι, πολεμικών επιχειρήσεων καθαρών. Και δηλαδή τι κάναμε, αστοχήσαμε. Οι κανόνες εμπλοκής, γιατί είπε σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής, οι κανόνες εμπλοκής είναι όταν θα δεις τα UAVs να τους ρίξεις τροχιοδεικτικές προειδοποιητικές βολές για να στρίψει ο, εν πάση περιπτώσει, ο Χούτι, ο οποίος το χειρίζεται να τις δει και να φύγει. Γιατί δεν έχουμε δει κανόνες εμπλοκής, προφανώς, όμοιους με τις άλλες χώρες. Οι άλλοι σε βαράνε στο κεφάλι. Μόλις διαπιστώσουν, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχει κάτι και δεν είναι δικό σου, ή ακόμα και αν κάνουν λάθος όπως οι Γερμανοί, σε βαράνε στο κεφάλι. Λοιπόν, ποιο είναι το ηθικό όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είναι εκεί? Είναι το ηθικό των Ελλήνων, γιατί είναι πρώτη φορά το οποίο ελληνικό σκάφος έβαλε κατά εχθρικού στόχου από το 1974, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, όπου το αρματαγωγό το ελληνικό χτύπησε και βοήθησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εν πάση περιπτώσει, της απόβασης της εισβολής. Είχαμε και στις 22 Ιουλίου εκείνη η μέρα την εμπλοκή των F-105 εδώ με τον Σκαμπαρδόνη και τον Δινόπουλο που ρίξανε. Και... Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το ναυτικό, το οποίο αυτή τη στιγμή με εργώδεις προσπάθειες το ελληνικό πολεμικό ναυτικό βρίσκεται εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Έτσι, και καλά κάνει, και καλά κάνει η ελληνική κυβέρνηση που αποφάσισε να σταλεί, και έχουμε μεγάλο, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του ελληνισμού, γιατί αν το σκεφτούμε, η Κύπρος έχει επί της ουσίας έναν σημαντικότατο ρόλο στην ανθρωπιστική παράμετρο των επιχειρήσεων για τον χυμαζόμενο έτσι, παλαιστινιακό λαό στη Γάζα, και η Ελλάδα έχει το στρατηγείο και μία από τις τέσσερα σκάφη αυτή τη στιγμή της ευρωπαϊκής δύναμης στην περιοχή. Άρα λοιπόν η πατρίδα μας και ο ελληνισμός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί να μην δώσεις, γιατί να μην μπει στην πραγματικότητα? Και εγώ θα κλείσω την πρώτη μου τοποθέτηση με το ζήτημα το εξής. Δηλαδή τι μήνυμα περνάμε στους Τούρκους από αυτό? Οι Τούρκοι βέβαια θα ξέρουν εάν κατερρύφθησαν ή δεν κατερρύφθησαν. Εάν απομακρύνθηκαν, έτσι, προφανώς θα μείναν παγωτό οι άνθρωποι, διότι θα κατάλαβαν ότι έχουμε φοβικό σύνδρομο απέναντι και στους Χούτι. Δηλαδή την ίδια στιγμή που κάνουμε τους κόκορες στους Ρώσους, την ίδια στιγμή που με δόξα και τιμή στέλνουμε, αδειάζουμε τις αποθήκες μας, έστω από παλιά πυρομαχικά, και τα στέλνουμε, και εν πάση περιπτώσει είμαστε μία από τις χώρες οι οποίες εν πάση περιπτώσει έχει πάρει αυτή τη θέση που έχει πάρει, και κατηγορεί δημοσίως τους Ρώσους για αυτό το οποίο κάνουν, και καλώς κάνουμε σε τελική ανάλυση. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τον Κυπριακό και δεν μπορούμε ποτέ να το δεχτούμε αυτό το οποίο γίνεται στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή λοιπόν που κάνουμε τις κόκορες στους Ρώσους, κάνουμε τις κότες στους Τούρκους και στους Χούτι. Δηλαδή, ανέξω Θεός. Το μήνυμα που περνάμε, εάν όντως, επαναλαμβάνω για να είμαστε ξεκάθαροι, εάν αποδειχθεί ότι κατερρύφθησαν. Εάν αποδειχθεί λοιπόν ότι κατερρύφθησαν, το μήνυμα που περνάμε στους Τούρκους είναι ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας μας δεν θέλει επουδενή να δείξει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ένοπλη ισχύ για κάτι το οποίο είναι, πώς να πω τώρα, έχουμε όλο το δίκαιο με το μέρος μας και όλη τη διεθνή κοινότητα μαζί μας. Γιώργο μου, μήνυμα είναι αυτό που θα πρέπει να δεχτεί, γι' αυτό και το έστειλε εκεί. Το έστειλε λοιπόν, για να παναβαρέσει. Γιατί το έστειλε. Ναι, δεν πήγαν για τουρισμό. Το διεθνές δίκαιο, ναι, καταλάβατε. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει σοβαρό ζήτημα, εάν, επαναλαμβάνω, αποδειχθεί ότι αυτό το οποίο ενημερώθηκε προφανώς ο φίλος Φέδωνας, έτσι, είναι ακριβές. Έχει να κάνει με το ηθικό των στελεχών του πολεμικού ναυτικού, έχει να κάνει με το ηθικό των Ελλήνων
Και εδώ θα το συνδυάσω με τη συζήτηση που κάνατε πριν. Έχει σύνδεση αυτό. Η συζήτηση που έγινε στο ότι θέλουν οτιδήποτε το ελληνικό, και το έχουμε πει πολλές φορές, να μην ανέβει το ηθικό των Ελλήνων με τίποτα, αυτό μπορεί να συνδυάζεται. Έτσι. Και τέλος, αυτό που εγώ έχω να πω είναι θα πρέπει να αποδώσουμε και να σκεφτούμε ότι υπάρχει το πολεμικό μας ναυτικό μέσα υπό σε αντίξωες συνθήκες τις οποίες έχουμε αναδείξει από την εκπομπή, κάνει το καθήκον του. Άρα τιμή και δόξα στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό και στα στελέχη του, στις άντρες και στις γυναίκες. Λοιπόν. Και να αποδείξουν, για ακόμα μια φορά θα αποδείξουν και στην Ερυθρά Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, εάν και εφόσον προκληθούν, ποιοι είναι οι αφέντες της περιοχής. Κωνσταντίνε μου, mm-hmm. άκουσες το γεγονός. Ναι, ναι, ναι. Ήθελα τη δικιά σου εκτίμηση. Τι να σου πω, Ανδρέα, δεν το ξέρω και εμένα μου φαίνεται είναι λίγο κωμικό, δηλαδή ότι στέλνουμε μια φρεγάτα εκεί σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και επειδή χτύπησε τον αντίπαλο εμείς το κρύβουμε, ας πούμε, γιατί δεν θέλουμε να δείξουμε ότι εμείς πυροβολάμε, εμείς παίζουμε, αλλά εντάξει, είναι λίγο κωμικό, όπως το ακούσαμε. Τώρα τι να πω, δεν το ξέρω και εγώ το συμβάν. Ο Γιώργος, η ανάλυση του είναι 100% σωστή, δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Λοιπόν. Κώστα μου, είναι αυτό που είπε ο Φέδωνας. Αυτό, πάνω σε αυτό το οποίο είπε ο Φέδωνας και η αξιοπιστία του ανθρώπου δίνει αξιοπιστία στα λόγια του. Για να το έχει πει ο Φέδωνας είναι... Θεωρώ σχεδόν αδύνατο να μην ισχύει. Οπότε εντάξει. Γι' αυτό το συζητάμε. Λοιπόν, πάντως πριν από δύο μέρες το ιταλικό πολεμικό πλοίο που συμμετέχει κατέριψε ένα ντρόν και το ανακοίνωσε το ιταλικό Υπουργείο. Μα και εμείς υπερασπίζαμε ένα ιταλικό συμφερόντων κοντέινερ που κινιόταν εκεί. Τώρα είναι σε άλλη αποστολή πάντως φρεγάτα και σε δύο μέρες θα πάει. Πήγε η Τζιμπουτή, απαβάλει πετρελαϊκή. Θα πάει στο Τζιμπουτή για νεφοδιασμούς γενικά. Ωραία. Καλά θα κάνει. Αρκεί να μην τιμωρήσουν τους αξιωματικούς γυρνώντας πίσω ότι ρίξαν στα ντρόνους. Έχουμε δει και τέτοια να γίνονται. Μου θυμίζει μια πρώην υπουργό άμυνας της Ισπανίας επί Θαπατέρο ή που είχαν στείλει πολεμικά Ισπανοί, που είχαν πάρα πολύ ισχυρό ναυτικό, είχαν στείλει στη Σομαλία για τους πειρατές και αυτή ως έτσι γνήσια ειρηνίστρια που είχε δηλώσει προς Θεού μην ανοίξουμε πυρ με κανένα τρόπο. Εμείς έχουμε πάει εκεί για την ειρήνη, αλλά προσθέτουν να μην πυροβολήσουμε κανέναν. Ναι. Δεν ξέρω, αν σκεφτόμαστε κι εμείς έτσι τότε, δεν ξέρω. Μήπως να το κλείναμε και το μαγαζί, δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, ναι. Τίποτα, είναι τα μηνύματα που περνάμε. Εάν όντως συνέβη, έχουμε θέμα. Πραγματικά έχουμε θέμα. Ως κοινωνία. Ως κοινωνία έχουμε θέμα. Ή επάσχοντας στο σύστημα. Λοιπόν, ελπίζω. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω και τι ελπίζω εγώ. Ελπίζω να έχει δίκιο ο Φέδωνας. Αν έχει δίκιο ο Φέδωνας, αν έχει δίκιο η πληροφόρηση είναι ακριβής που έχει, είναι πολύ καλό για το ναυτικό μας και δείχνει ότι είναι. Εμείς το ξέρουμε και το βλέπουμε και με τον Κώστα, ότι υπάρχει μαχημότης παρόλα τα προβλήματα. Έτσι.